μιλάω και δεν έχω ανοίξει τα μικρόφωνα. Λοιπόν, παίρναμε στο δεύτερο μέρος, που βέβαια είναι η παρουσίαση του Lux Art Club. Λάξαρι. Καλά, εγώ πάντα με τα αγγλικά έχω ένα θεματάκι. Λάξαρι Art Club. Είναι η τρίτη φορά που κάνω παρουσίαση μουσική και πάλι εγώ κάνω τα σαντά μου. Δεν πειράζει όμως. Πιστή η Κατερίνα Ιμοφόρη μας παρουσιάζει την αντιπρόεδρος του Λάξαρι Art Club. Μπράβο. Που είναι η Αντριάννα Μπιρμπίλη. Γεια σου, Ολυμπία μου. Η Αντριάννα μας έχει ξανάρθει. Αντριάννα, σε θέλω δυνατά στη φωνή. Δυνατή φωνή για να ακουγόμαστε. Ωραία. Την συγγραφέα Αντριάννα Μπιρμπίλη. Είναι και συγγραφέας και ποιήτρια και αντιπρόεδρος στη Lux, έτσι δεν είναι, στο κλαμπ είναι αντιπρόεδρος. Δεν έχουμε τίτλους, αλλά είναι αντιπρόεδρος. Ωραία. Και έτσι, αφού είναι αντιπρόεδρος στο Lux Art Club, γι' αυτό το λόγο γίνεται μέσα από εκεί η παρουσίαση της σας συγγραφέας και σαν ποιήτρια. Γι' αυτό, γιατί ούτως ή άλλως θα κάνουμε κάποια παρουσίαση, όμως είναι η διάζουσα περίπτωση και πολύ καλή συγγραφέα, γι' αυτό την παρουσιάζουμε. Και όχι μόνη τη. Είναι μαζί με τον Χρήστο το Δημούλα. Που συνεργάζονται μαζί στην ανθολογία. Είναι συγγραφέας εξίσου, πολύ καλός. Και έχουν μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση, η οποία θα γίνει προσεχώς, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε 2 ημέρες, καθώς και δικά τους δρόμενα προηγούμενα. Θα μας πούνε δικά τους δρόμενα. Την Αντριάννα την έχουμε γνωρίσει από πέρυσι τη δουλειά της. Δεν έχει γίνει κάτι καινούριο, έτσι δεν είναι, Αντριάννα? Όχι, μόνο αυτό τώρα που συμμετέχουμε στην ανθολογία είναι κάτι καινούριο. Άρα να δώσω λιγάκι περισσότερη βάση στον Χρήστο μας, που είναι και μοναδικός άντρας. Χρήστο, είσαι με 3 θυγατέρες. Τι άλλο θέλω. Και έχει και πολύ ωραία μπλε μάτια ο Χρήστος, να πω. Σαν του Χριστού τα μάτια δηλαδή έχει ο Χρήστος. Ο Χρήστος έχει του Χριστού τα μάτια, παιδιά. Μπλε ωραία μάτια. Λοιπόν, και σας βάζω πλάνο μόνο εσάς έτσι για να σας βλέπουν. Χρήστο, μίλησέ μου για σένα, έτσι να σε γνωρίσουμε. Ναι. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόκληση. Ναι. Να είστε καλά όλοι σε. Και όλοι σε. Τώρα όσον αφορά για μένα. Λοιπόν, καταρχάς, ας πούμε τις σπουδές μου. Λοιπόν, έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Πολιτικές επιστήμες. Ιστορία και δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία, ιστορία, μπράβο. Και τώρα προσπαθώ να σπουδάσω δραματοθεραπεία. Δραματοθεραπεία. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό, το χρειαζόμαστε όλοι. Έχει γίνει το θέατρο ψυχοθεραπεία. Ναι. Και πάλι καλά, γιατί ήταν λίγο παραμελημένο και γενικά ό,τι έχει να κάνει με θεραπείες και τέχνες. Είναι μια κατάσταση την οποία ο κόσμος ακόμα εξαιτίας της μη γνώσης του δεν το έχει αποδεχτεί, αλλά σώζει ζωές πραγματικά και ψυχές. Το ξέρω. Εμείς έχουμε μια θεατρική ομάδα, αν θες και ενδιαφέρεσαι να συμμετέχεις, και να που μου το πες κιόλας, είχα κάνει και μια ανακοίνωση στο Facebook, είναι η ομάδα του Παλιού Φαλήρου και το λέω και... Το λέω γενικά σε όλους, γιατί θέλω να την κάνω αυτή την ανακοίνωση, ξέχασα την προηγούμενη Τετάρτη. Είναι η θεατρική ομάδα του Παλιού Φαλήρου. Συνεργαζόμαστε με τον Ερυθρό Σταυρό. Δεν πληρωνόμαστε εμείς σαν καλλιτέχνες. Ωραία, είναι εθελοντικά το κάνουμε αυτό. Ούτε όμως ο θεατής θα πληρώσει. Θα αφήσει τρόφιμα που τα ενισχύουμε για το κοινωνικό παντοπολείο του Παλιού Φαλήρου. Και αναζητούμε να στελεχωθούμε, γιατί επειδή... Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι με πληρωμή. Κάποια άτομα άλλες φορές μπορούν, άλλες... Και ζητάμε, μας λείπουν αγόρια ηθοποιοί και γυναίκες, μας λείπουν ηχολήπτες και σκηνοθέτες. Mm-hmm. Όποιοι ξέρετε και θέλετε και να συμμετείχετε, Χρήστο, θα με βοηθούσε πάρα πολύ αυτό. Και εσύ ο ίδιος. Ψυχοθεραπευτικά και όλα αυτά. Και ναι. Με το θέατρο. Μπράβο. Άρα, αν μπορείς και ξέρεις να μας προτείνεις άτομα που θέλουν να συμμετέχουν και θέλουμε περισσότερο και αγόρια. Δεν έχουμε αγόρια οι γυναίκες. Είμαστε πιο δοτικές. Χαλίζουμε το χρόνο μας, πώς να το πω. Ενώ οι άντρες λιγάκι είστε ντροπαλοί. Πρέπει με το ζόρι να σας τραβήξουμε. Και μετά από όλα αυτά που σπούδασες όμως... Τώρα αυτή τη στιγμή εργάζομαι ως ελευθερός επαγγελματίας. Ναι.
Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα τα ενδιαφέροντά μου, είναι ποικίλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πούμε από μικρό, ήθελα δεν ήθελα, με βρήκε το μικρόβιο της λογοτεχνίας. Σ' άρεσε. Εντάξει, μου άρεσε. Σ' αρέσει να εκφράζεσαι αυτά που δεν έλεγες με το στόμα, τα έγραφες στο χαρτί, τη σκέψη σου. Ναι, δηλαδή, θέλουμε δεν θέλουμε, κάποια μορφή τέχνη μας χτυπάει. Μας βγαίνει. Κάποια στιγμή την ζωή μας. Εμένα προφανώς με βάρεσε η λογοτεχνία. Έχω δει πολλούς τεχνοκράτες να γίνονται ποιητές. Ναι. Έχω δει ορθολογιστές, μαθηματικούς να γίνονται μουσικοί. Ναι, είναι πολλά. Έτσι δεν είναι. Είναι πολλά. Και τώρα εντάξει, από την άλλη μεριά προσπαθώ αυτά που έχω σπουδάσει να τα κάνω στη ζωή μου λίγο κάποια εφαρμογή. Όχι τόσο και καλά με την έννοια την εργασιακή. Εφαρμογή στην πράξη, στη ζωή σου, Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να μην. Ωραίος ο Χρήστος. Παιδιά, ο Χρήστος μας έδωσε τώρα ένα δίδαγμα, Μπορεί για παράδειγμα τώρα για παράδειγμα, να, η δουλειά μου να μην έχει καμία σχέση με αυτά που έχω σπουδάσει, αλλά από την άλλη αυτά που έχω σπουδάσει με βοηθάνε και να αντιμετωπίζω τη ζωή και να τη βάζω και μέσα στα ενδιαφέροντά μου. Δηλαδή για παράδειγμα δημοσιογραφία μπορεί να μην σπουδάζω, αλλά έχω κάνει συνεντεύξεις. Και τώρα κάνω συνεντεύξεις και δύο ιντερνετικά περιοδικά. Έχω πάρει και εμείς στην Αυριάννα. Ναι, έχουμε κάνει τέτοια. Και τώρα κάνει συνέντευξη, μια χαρά. Και εμένα θα μου πάρει συνέντευξη όμως, Ό,τι θέλετε. Πότε θα μου πάρει συνέντευξη? Θα το κανονίσουμε. Μπράβο. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε. Και έτσι ξεκίνησες και έγραψες βιβλία. Ναι, ναι, ναι. Το 2013 ήταν το πρώτο. Θέλεις να μας πεις τα δύο λόγια για τα βιβλία σου? Το 2013, από τις εκδόσεις εντός, έβγαλα ένα θεατρικοποιητικό, ας πούμε, δρόμενο που αποτελείται από 24 ποίηματα, αλλά μεταξύ τους έχω βάλει κάποια εισαγωγικά σημειώματα που συνδέει το ένα με το άλλο και αυτό έχει να κάνει μια ποιητική θεατρική δουλειά. Αυτό. Ότι μπορεί να φταθεί και σαν θέατρο. Αυτό θα μπορέσουμε, επειδή βλέπω ότι έχεις δουλειά, θα μπορέσουμε μια τελευταία Τετάρτη του μήνα που παρουσιάζω νέους συγγραφείς και καλλιτέχνες και ποιητές. Όταν λέμε νέους δεν εννοούμε στην ηλικία. Εννοούμε στην παρουσία τους. Ναι. Μπράβο. Να κάνουμε μία εκπομπή να παρουσιάσουμε μόνο τη δουλειά σου, κατάλαβες, γιατί βλέπω ότι έχεις βιβλία και μπορούμε να τα παρουσιάσουμε και είναι ωραία να κάτσουμε να διαβάσουμε αποσπάσματα, έτσι δεν είναι, και να κάνουμε ένα αφιέρωμα μόνο για σένα, γιατί βλέπω ότι έχει ζουμί, όχι αλήθεια είναι αυτό, έχει ζουμί, ναι. Άλλωστε και η Κατερίνα πάντα συνεργάζεται με αξιόλογους ανθρώπους και η Αντριάννα το ίδιο, λοιπόν. Και τα δυο μου τα κορίτσια, ξέρω ότι κάνετε επιλογές σωστές. Αλλά επειδή βλέπω ότι έχει ζουμί πολύ και επειδή εδώ τώρα ο χρόνος είναι λίγο, είναι λίγος και θα ήθελα έτσι να εστιαστούμε στην ανθολογία και σε αυτά ωραία, να μιλήσουμε όλοι, αλλά δεν θέλω να σε αδικήσω όμως, γιατί βλέπω ότι έχεις δουλειά. Δηλαδή αυτό θα είναι ωραίο να κάνουμε αναγνώσεις που λέει... Ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, εμένα μου αρέσει αυτό. Άλλωστε και το Θεοχάρη, τον Θεοχάρη, το έχει και αυτός και κάνει θεατρικούς διαλόγους. Και έχουμε κάνει και στην πύλη και μαζί. Δηλαδή μου άρεσε αυτό, μου άρεσε αυτό του Θεοχάρη που κάνει αυτό το θεατρικό. Επειδή αγαπάω το θέατρο, το καταλαβες, μου αρέσει αυτό. Ωραία, τέλεια. Γι' αυτό θέλω να κάνουμε έτσι μια εκπομπή, δηλαδή θα έρθεις εδώ να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ωραία, τέλεια. Θες να μας πεις, Κατερίνα, κάτι για την εκδήλωση της ανθολογίας? Για την ανθολογία θα μιλήσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ αυτό που θα ήθελα είναι να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια αναδρομή πρώτα στο παρελθόν τους, δηλαδή με τα δρόμενα που είχαν πριν, να μας απαγγείλουν κάποιο ποίημά τους. Καλά, θα πούμε δύο-τρία ποίηματά τους. Ναι, θα τα πούμε λοιπόν, αυτά. Και από εκεί και πέρα να μας κάνουν και μια, ας πούμε, αναφορά στα καινούργια, όπως είναι η συμμετοχή. Η θεολογία. Αυτό. Εγώ εκεί θέλω να εστιαστούμε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, η ανθολογία θα γίνει στο Polish Art στις 14 Φεβρουαρίου. Το Αγίου Βαλεντίνου. Το Αγίου Βαλεντίνου γιορτάζουμε εμείς με ποιήση. Μπράβο. Όλοι γιορτάζουμε με κάτι, τα παιδιά είναι με ποιήση. Όπως και... Και όπως είπε νωρίτερα η αστρολόγος μας, εκείνη η μέρα, επειδή είναι η Αφροδίτη στο Σκορπιό, ό,τι γίνεται θα γίνεται με πάθος και με έκφραση. Δηλαδή και αυτοί που θα απαγγείλουν ή που θα συμμετέχουν θα το κάνουν με πάθος και με έκφραση. Ναι. Ακριβώς. Είναι 7 η ώρα το απόγευμα. Η ανθολογία λέγεται «Γράμματα στην ποίηση». Είναι από τις εκδόσεις Ατέχνος του Ηρακλή Κακαβάνη.
Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στο σύνολο συμμετέχουν 19 καταξιωμένοι ποιητές. Κάποιοι είναι και στο χώρο της ζωγραφικής από αυτούς. Ωραία. Και θα παρουσιαστεί από ηθοποιούς. Έχουμε αξιόλογους. Θα έχουμε και μουσική. Και εκπλήξεις πάνω κάτω. Πολύ. Οπότε σας περιμένουμε όλους. Χρήστο, έχουμε την λίστα. Ναι, ναι, την έχουμε βρει. Βέβαια. Ίσως να τα ακούσει και ο κόσμος για να μπορέσει να καταρχάς έχουν μια πλήρη εικόνα. Καταρχάς την έκδοση θα παρουσιάσει ένας φιλόλογος, ο Γιώργος Ηρακλέους. Παράλληλα τώρα, τραγούδι θα είναι η Δώρα Ζήκου. Ωραία η Δώρα Ζήκου, ναι. Απαγγελίες Αλεξία Γαβριήλ. Δώρα Γιαννακοπούλου, είναι δύο ηθοποιοί. Λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι καλό θα ήταν να πούμε και τους ποιητές. Βέβαια, να τους πούμε, αυτό λέμε. Λοιπόν, τους συμμετέχοντες. Ωραία, ωραία. Και να πω και κάτι συμπληρωματικά με αυτό που είπε η Ανδριάννα, ότι προσπαθήσαμε το σύνολο των 19 ανθρώπων να έχει να κάνει και με γεωγραφική επικράτεια, δηλαδή να καλύπτει από πάνω μέχρι κάτω την Ελλάδα. Και έχουμε από Κρήτη μέχρι Βέρεια, μέχρι Βόρεια Ελλάδα πάνω. Λοιπόν, ενώνει όλη την Ελλάδα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Αντωνόπουλος Παναγή, Αποστόλου Ειρήνη, Βαλαή Δημήτρη, Βερίγου Χαρούλα, Δημούλα Χρήστο, Ανδριάννα Βερμπίλη, εντάξει. Γιατί τα λες έτσι, Δημούλα Χρήστο. Εγώ θέλω. Δημούλα. Α, με τη Δημούλα δεν έχω. Ευαγγελάτο Κώστα, ο οποίο είναι και ζωγράφο. Ναι. Η Φέδρα Ζαπαθά Παγουλάτου. Ο Σπύρο Ζαχαράτο, ο οποίο έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και στον χώρο του τραγουδιού, γιατί τουλάχιστον πάρα πολλά τραγούδια τέλο πάντων με τον Λουκιανό και Λαϊδόν ήταν δικά του. Λοιπόν. Ζαχαράτος Σπύρος τον είπαμε, Ζήκος Χρήστος, Ιχτιάρα Τζέρ, Καλαμποκά Γεωργία, Καρακατσιάνη Βαγγελιό, Κουτούφαρη Δέσποινα, Μαράκη Σιρηναίος, από Κρήτη για παράδειγμα, Μπουντούρης Αντώνη, Σαρίδη Σάριξ, Στρατονίου Ηλέκτρα και Χατζικώστας Αλέκος, από Βέρεια. Πολύ ωραία. Άρα είναι πολύ συμμετόχοντες. Ελπίζουμε να μπορέσουν να έρθουν και όλοι. Αλλά λίγο δύσκολο βέβαια από την Ελλάδα. Είπαν ότι θα προσπαθήσουν ορισμένοι. Ξέρεις τι, ναι, επειδή είναι και σωστό. Τέτοια μέρα. Δίνουμε και μία πάσα να γίνει και κάτι άλλο ακόμα καλύτερο, αργότερο. Μια άλλη παρουσίαση. Η πρώτη παρουσίαση. Είναι ζωγράφο. Είναι ζωγράφο. Κουτούφαρη, δεν είναι. Και γιατί όχι να συνδυάσουμε ζωγραφική μαζί με ποιήση. Ακριβώς. Σωστά, ναι. Αυτό είναι. Να ρωτήσω κάτι. Θα το κάνω κάποια στιγμή, δηλαδή κάπου παρακάτω. Μα πρέπει να το. Κοίταξε να δεις αυτές οι σκέψεις, είναι ωραίες και νομίζω ότι από πέρυσι τις έχεις ξεκινήσει να παντρεύει έτσι. Απλώς θα γίνεται όλα μαζί, έχουν το χρόνο τους, κάπου παρακάτω θα γίνει και αυτό. Μια ανθολογία μαζί, η ζωγραφική μαζί με ποιήση. Παιδιά, μπορούμε να φτιάξουμε ένα ημερολόγιο, που το ημερολόγιο αυτό να έχει μια ζωγραφική και ένα ποίημα. Και να έχει και ένα βήμα. Κατάλαβες την ίδια μέρα. Πολύ ωραίο. Κατάλαβες την ίδια μέρα να τα παντρέψουμε αυτά. Αυτό το είχαμε σκεφτεί. Εμείς αυτά τα κάναμε σαν σύλλογο Κρητών. Βάζαμε φωτογραφίες από το σύλλογο από τα δρόμενα της χρονιάς με μαντινάδες. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι πολύ απλή ιδέα. Και μπορεί να γίνει, είναι εφικτή. Και στα σχολεία το κάνουν αυτό. Και παντρεύουν τη ζωγραφική με τα κλιματάκια από τα γενικά πια γνωμικά που γράφουν. Δηλαδή είναι ωραίο να το κάνετε, σαν Λουξάντ Κλαμπ. Το ήταν ήδη δεδομένο ότι θα γίνει, απλώς είχαμε κάποια προβλήματα και δεν πειράζει όμως. Παρερχόμαστε και θα κάνουμε ένα άλμπουμ, αντί για ημερολόγιο θα βγει άλμπουμ κάποια στιγμή. Όπως μπορείς και ένα άλλο που σκεφτόμουν και ήθελα να σου το προτείνω, να πάρεις μουσική και στίχους και να τους βάλεις και να πέφτουν εικόνες, δηλαδή να φτιάξεις ένα παρεμπόνι που να πέφτουν οι, κατάλαβες, οι πίνακες, τέτοιο. Πίνακες, οι πίνακες και παράλληλα να ακούγεται απαλή μουσική, ξέρει, background με πείμα και να πέφτουν, είναι πολύ ωραία αυτά. Ολυμπία μου τώρα, ένα τέτοιο εγχείρημα μετά από τη συνεργασία με τον Γιώργο Τάμουγλου γίνεται και με συνεργασία του Γιώργου Παπαδόπουλου που είναι από την Πάτρα και κάνουμε ένα τέτοιο εγχείρημα ακριβώς, θα πέφτει το ποίημα και το τραγούδι, ο οποίος θα τον έχουμε και στην πύλη και θα κάνουμε ένα τέτοιο δρόμενο. Κάποια στιγμή θέλω να έρθει και εσύ με
σήμερα η φίλη έχετε. Σας θέλουμε, έλα μετά από εδώ. Θα στέλνεις εδώ, αλλά εγώ είμαι από το πρωί και μετά παραλίγο το βράδυ. Και όλο λέω θα πάω, θα πάω. Τώρα μπορεί, αφού το πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Έχουμε αποκριάτικο σε δύο Τετάρτες, δίσου, φτιάξω, όχι αυτή την Τετάρτη, την επόμενη. Κάθε 15 μέρες. Εγώ 19 του μήνα έχω τα γενέθλιά μου και δεν θα κάνω το πείτε, μπορείς να το κάνεις τότε. Πάθε. Παχάρι, δεν γινόταν. Πέφτει 19 του μήνα νομίζω σε δύο, όχι την επόμενη, την παραπάνω. Η επόμενη πότε είναι, 19 του μήνα είναι. Ε. Α, τι μέσα επόμενη έχουμε εμείς. Θα κάνουμε αποκριάτικο. Έλεγα να δείξω. Ωραία, αν είναι να κάνω. Εγώ εντάξει, θα έχω την ημέρα. Δεν μπορώ να πάρω το. Γιατί είμαι ποιητής και κοινό, γράφει και κοινό. Είμαι στο παραστήριο και έρχομαι. Ωραία. Ναι, γιατί κάθε τελευταία Τετάρτη, εγώ ποιητή, όχι εκεί. Κάθε τελευταία Τετάρτη και κοινό, κάνω αφιέρωμα στη συγγραφή. Χρήστο, έτσι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω, επειδή δεν τον λέω ποτέ με το όνομά του, γιατί κάνουμε πολύ παρέα, συμμετέχει και στο γράφει και στην εφημερίδα μας εδώ. Mm-hmm. Γι' αυτό. Πάλι με πιάσει μπάρλα, πάλι ξεφύγω εγώ όμως, εσύ θα με φέρνετε στο εδώ. Ναι, προσπαθούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα ποίημα δικό σου που είναι μέσα στην ανθολογία. Μέσα στην ανθολογία. Ξεκινάω από το Χρήστο γιατί τον έχουμε ένα, ε. Και βέβαια να πω για το Λάξη τέτοιο ότι ετοιμάζει και μια έκθεση τώρα. Α, πέτυχε πάρα πολύ η πίτα. Θα μου πεις Luxury Art Club. Luxury Art Club. Το Luxury Art Club όμως που πήγα εγώ στην κοπή της πίτας προχτές έγινε ο χαμός από κόσμο, να τα λέμε αυτά. Είχε πάρα πολύ προσέλευση και είχε, λοιπόν, είχε μικρή συμμετοχή σαν... Όχι πολύ προσέλευση, δεν έγινε χαμός από κόσμο. Είχανε πολλές πίτες μαζί, γι' αυτό. Πάρα πολύ τώρα έτσι με τσιγκλάτε, γιατί δεν θέλω να πω πράγματα. Λοιπόν, θα έχουμε... Πάστε και στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Εγώ δεν παντρεύομαι, γι' αυτό το κατάλαβες. Γιατί έχουμε βίντεο, έχουμε τα πάντα. Σημαστε. Δεν λέμε να κρύβεις ποτέ. Εγώ συγγνώμη κυρία μου, αλλά και τα βίντεο που είδα και τις φωτογραφίες που είδα. Στην πίτα. Ήμουνα εκεί, εσύ δεν με είδες. Ναι, ναι, ναι. Μην λες να σου πω. Υπόλοιπος δεν ήρθε στην κοπή της πίτας. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δεν μας πειράζει. Άκου τώρα, αφού ξέρεις ότι. Εγώ τι έκανα εκείνη την ημέρα. Κάτσε, τι είχα εγώ τότε. Είχα κάτι σοβαρό κι εγώ. Δεν έχει σημασία. Κάτι σοβαρό είχα. Κάτι έχει. Κάτι είχα, όμως δεν θυμάμαι τι. Λοιπόν, άλλο θέλω να σου πω ότι εγώ από τις φωτογραφίες και από το βίντεο είδα ότι υπήρχε συμμετοχή. Ναι, υπήρχε συμμετοχή, δεν ήταν η συμμετοχή που ήθελα, όμως ήταν αυτή που ήθελα και ήταν όλοι αξιόλογοι άνθρωποι. Ναι. Όχι, πέρασαμε ωραία. Αυτό έχει σημασία. Αυτό ήταν και το ζητούμενο. Δεν είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Ήμασταν όμως έναν καταξιωμένο, πολύ ιστορικό χώρο, πολύ όμορφο χώρο. Έχω πάει σε παρουσιάσεις εκεί, ναι. Ακριβώς, είχαμε αξιόλογους ανθρώπους κοντά μας και περάσαμε καλά. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί το πάνε πρώτα να περνάμε καλά και μετά όλα τα άλλα. Έτσι, μπράβο. Για πείτε μου το ποίημα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι στην ανθολογία ο κάθε ένα που συμμετέχει και κάθε μία έχει το... Είναι πολύ καλό αυτό ότι έχει τουλάχιστον 5 ποίηματα. Mm-hmm. Γιατί στις ανθολογίες τώρα είναι 1-2 ποίηματα. Μπράβο. Και είναι λίγο. Ενώ τουλάχιστον εδώ πέρα υπάρχουν 5 ποίηματα, οπότε μπορούμε να εκφραστούμε πιο ολόπλευρα. Ένα λοιπόν από τα ποίηματα που έχω εγώ λέγεται Η Δημιουργή. Λοιπόν, να σου το πω. Εμείς δεν είμαστε παιδιά της τύχης. Ματωμένο το μυαλό μας στην τριβή. Η ανάσα μας, μία μουσκεμένη στον υδρότα μας ποδιά. Και η θέλησή μας. Ατελείωτα σφυροκοπήματα σε τείχους. Ιστορία μας, το διάβα των ανθρώπων μες στη δράση.
ένα μπρος πίσω σε μία μάχη συνεχή. Μία παράδοση γυμωμένη με το τώρα για ένα αύριο όσο ποτέ λιώχαρο και ανθισμένο. Και ωραία όμως είναι. Πολύ ωραία γράφει. Είναι, γράφει ωραία και γράφει τώρα, το τώρα. Είχε κάνει παρουσίαση στην πύλη το καλοκαίρι που πέρασε και έγινε ο χαμός. Εκεί όντως έγινε ο χαμός. Ήτανε τυγαρισμένο όλη η αυλή της πύλης. Κεραμικού 82 που είναι. Κεραμικού 82 στην πύλη κάθε, τελευταία, κάθε Τετάρτη. Κάνουν μία, να το πω, λινυχτία, να το λέμε. Ποιητική αγρυπνία. Αγρυπνία, ποιητική αγρυπνία. Είναι ωραίο να πάτε και είναι ωραίο και το ξέρω. Περνάμε πολύ όμορφα. Ναι, γιατί είναι ζεστά, παρουσιάζει ο καθένας τη δουλειά του, είναι πολύ όμορφο αυτό. Ακριβώς. Και γινόμαστε όλοι μία παρέα, όποιος έρχεται μία φορά ξαναέρχεται. Ξαναέρχεται γιατί του αρέσει. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Θες να μου πεις και ένα δικό σου. Ναι, εγώ θα πω, αυτή είναι η ζωή. Μονοπάτι ψέματος και αλήθειας, γεμάτη λακκούβες, μα και οπτασίες μέθης. Την ύμνησαν, τη μίσησαν, την είδαν, την προσπέρασαν. Κάποιοι την κουβαλάν στην πλάτη σαν ξυλίνο σταυρό και άλλοι στείνουν επάνω της ένα θέατρο φτηνό. Αδίκησε τους πάντες, άλλους τους έκανε αγωνιστές και άλλους ακροβάτες. Πολλοί την απαρνήθηκαν, μα άλλοι δεν την είδαν. Σε άλλους κουραστικά χαρίστηκε και από άλλους τη στερήσανε κι ας ήτανε παιδιά. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι παιχνίδι και απάτη. Όμως είναι και ο μόνος δρόμος να νιώσεις την αγάπη. Μπράβο. Και εσύ γράφεις ωραία. Το ξέρεις ότι μου αρέσει η ποιησή σου. Αρκεί να μην ψωνιστούμε. Εγώ περνάω πολύ όμορφα κάθε φορά. Και κάθε φορά που έρχεσαι εδώ πρέπει να είσαι όμορφο μαζί μου. Σε αγαπάω σε ξανά παιδί μου. Εγώ το μόνο που δεν θέλω από ανθρώπους έτσι που γνωρίζω καλλιτέχνες να μην ψωνίζονται. Δηλαδή. Να μην τους βλέπεις μετά από ένα χρόνο και να στο παίζουν ότι δεν ξέρω εγώ ποιοι είναι και δεν ξέρω εγώ τι και ξαφνικά δηλαδή βγάζει άλλη ένα βιβλιαράκι και νομίζει ότι έγινε η μεγάλη φίρμα. Αυτά. Δηλαδή το έχουμε δει, το βλέπετε κι εσείς το κύκλο εδώ. Πολλές φορές. Ναι, και το βλέπω. Δεν υπάρχει. Εγώ τιμάω τα παιδιά, είναι ποιότητα αυτό. Θα σου πω κάτι, την προηγούμενη εβδομάδα είχα ένα καλλιτέχνη εδώ, το Δήμο, που είχε φοβερή φωνή. Δεν ξέρω αν τον βάλατε να τον ακούσετε. Φοβερή μου φωνή. Λοιπόν, το παιδί με αυτά εδώ και ακουγόταν η φωνή του καμπάνα. Λοιπόν, μετά ήρθε ένα μαγαζί να παρουσιάσουμε το μαγαζί. Η μουσική ήταν κρυωμένη και δεν ήρθανε που θέλανε να τραγουδήσουν. Εκτίμησα λοιπόν, κατάλαβα την ποιότητα του καλλιτέχνη, του Σπύρου του Πανδύ, θα το πω. Κατάλαβα την ποιότητά του από το. Που κάθισε να παίξει και κρυφά, όχι να τον βλέπει κάμερα, να τους σιγοντάρει, ξέρεις, να τους, με τη κιθάρα του να τους σιγοντάρει, να πούνε έτσι δύο κομμάτια, αλλά καπέλα, έτσι, ξέρεις τώρα. Αυτό εμένα μ' άρεσε, κατάλαβα τι ποιότητα ανθρώπου είναι, δηλαδή η ταπεινότητα, λοιπόν, η συμπαράσταση. Δεν πουλάει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Όπως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, εγώ τώρα με σένα, ναι, έχουμε πλακωθεί στο ξύλο γιατί γουστάρουμε τον ίδιο γκόμενο. Ωραία. Σωστό. Αλλά είμαστε. Μπράβο, αλλά είμαστε στην ανθολογία μαζί. Έτσι. Λέμε, δίνω ένα παράδειγμα τώρα. Και πρέπει εγώ και εσύ να συνεργαστούμε για να βγάλουμε αυτή τη δουλειά. Και εγώ αυτό το. Αυτό. Άλλο το. Μετά τη δουλειά, ας πάμε να ξανά μαλλιοτραβηθούμε. Μετά τη δουλειά μας. Πάμε και μαλλιοτραβιόμαστε. Έτσι, έτσι δεν είναι. Συμφωνώ. Την ώρα όμως της δουλειάς, δηλαδή έτσι κάνουν και πολλοί καλλιτέχνες και έτσι κάνουν πολύ πετυχημένοι επαγγελματίες και γνωστοί ηθοποιοί που γνωρίζουμε. Εντάξει. Δεν θέλω να πω ονόματα για πολύ μεγάλη καλλιτέχνη ηθοποιός κομικιά τώρα που τη βλέπουμε στις σειρές. Είναι. Πόσο αξιοπρεπής φέρθηκε όταν έτσι, ο άντρας της διασυρώτανε με μια άλλη καλλιτέχνη και με μια. Και αυτή την είδες και ούτε ποτέ έγινε κάτι. Δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να είσαι σωστός επαγγελματίας. Να πούμε τώρα. Δυστυχώς δεν είναι όμως όλοι. Συγγνώμη, ποιον πήγα και είδα το. Για πάντα, ο Τσιμτσιλής. Τις έχει και παίζουν μαζί οι πρώην κοινοί. Αυτά είναι. Εγώ είμαι υπέρ σε αυτά. Ένας επαγγελματίας, άσχετα με τι έχει σε προσωπικό φιλικό επίπεδο, όταν έχει κάτι οργανωθεί. Εδώ και μήνες, οφείλει να είναι συνεπής στην υποχρέωσή του. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Σε όλα τα επίπεδα.
Όταν υπάρχει μία συνεργασία, έτσι είναι το. Έτσι πρέπει το να σωστό. Γίνεται και πρέπει να κρατάμε και χαμηλά. Άμα θέλουμε να πετύχουμε. Και όπως αυτό το παράδειγμα μας έδωσε ο Σπύρος. Γιατί αυτό μπορεί να στοιχήσει. Και του Σπύρου μου αρέσει η κίνηση πολύ. Λέβαια, μπράβο του Σπύρου και άμα μας βλέπει τα φιλιά μας. Δεν έχει εμπιστευτεί πριν. Έχεις δίκιο. Να σε έχω, περίμενε τώρα να έχουμε κανονίσει εμείς μια εκδήλωση. Και επειδή εγώ σου μίλησα στραβά, ναι, να με κρεμάσεις τελευταία στιγμή. Δεν μου αρέσει η μούρη σου ξαφνικά να εξαφανιστείς π.χ. και να υπάρχει πρόβλημα σε μια πολύ μεγάλη συνεργασία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό ναι, είναι απαράδεκτο όντως. Δηλαδή, απαράδεκτο. Εγώ πιστεύω όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πετυχαίνουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι επαγγελματίες, συγγνώμη. Ναι, δεν θα πετύχουν όμως ποτέ σπουδαία πράγματα. Δεν είναι επαγγελματίες, δεν είναι σωστό. Δηλαδή, όπως είδα και κάποια μικρά κοριτσάκια που ήρθαν παρουσιάσανε. Κάθε μέρα δηλαδή, γύρω μας. Δεν λέω κάτι προσωπικό δηλαδή. Είναι κάθε μέρα γύρω μας. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι συνεπείς. Τι να κάνουμε. Επειδή είμαστε εμείς συνεπείς, πρέπει να είναι όλοι. Υπάρχουν και εκείνοι. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί όταν θες να κάνεις μια καριέρα και όταν θες να αφήσεις ένα όνομα σε ένα χώρο, πρέπει το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξεις να έχεις ποιότητα χαρακτήρα. Γιατί αυτό μένει. Στην ουσία δεν μένει η δουλειά μας. Όταν θα πεθάνουμε, ξέρεις τι μένει. Και το ζήσα πολύ πρόσφατα με τον παπά. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας. Είναι απλά πράγματα. Γιατί δεν υπάρχουν φίλοι. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχουν φίλοι για μένα. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν βέβαια οι φίλοι μου, αλλά στα επαγγελματικά λόγω. Δεν υπάρχουν φίλοι στην τέχνη επάνω. Ούτε καλοί και κακοί. Υπάρχει, κάνουμε τη δουλειά μας πάνω στην τέχνη. Δίνουμε για τον κόσμο, δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε για να πλακωθούμε μεταξύ μας. Από τη στιγμή ο κόσμος που είναι απέναντί μας, εκεί λογοδοτούμε. Ναι, ένα παραπάνω όμως, αν τυχόν και υπάρχει φιλία, υπάρχει και κάποια άλλα δεσίματα, είναι πολύ πιο σημαντικό, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις από πίσω, να υπάρχει και καλύτερη συνεργασία. Ασχέτω δηλαδή αν έχεις πλακωθεί ή δεν έχεις πλακωθεί με κάποιον. Είναι, έτσι είναι. Αυτό πάει να πει ποιότητα και σωστή κατεύθυνση και συνεργασία για μένα. Είναι το α και το ωμέγα. Είμαι πολύ επαγγελματικά. Εγώ προσωπικά είχα σχέση με κάποιον και τσακωθήκαμε, δεν μιλιόμασταν. Επαγγελματικά όμως συνεργαζόμασταν. Δηλαδή, αφού βρισκόμασταν στον ίδιο χώρο. Μετά ήξερε ρε παιδί μου, με χρησιμοποίησε. Σου λέει, ποια θα μου κάνει καλά τη δουλειά μου, τη διαφήμιση, όπου η Ολυμπία. Δεν πάνε να ήμασταν σκοτωμένοι, δεν πάνε να ήμασταν μαλωμένοι. Με πήρε τηλέφωνο, ναι. Και μου λέει, μόνο εσύ μπορείς να κάνεις καλό προμόσιο. Είμαι φίλη με τον Χρήστο. Ξαφνικά ο Χρήστος παρεξηγηθήκαμε. Όμως έχουμε ετοιμάσει κάτι και το έχουμε ετοιμάσει καιρό και πρέπει να βγει. Πρέπει να γίνει ή θα μου κάνει ζημιά. Έτσι, πρέπει να βγει. Ξέρει ότι θα μου κάνει ζημιά. Αυτός ο άνθρωπος όμως που μπορεί να φέρεται στραβά. Ο Χρήστος πρέπει να είναι συνεπής. Και μετά, Κατερίνα, δεν θέλω να συνεχίσουμε συνεργασία. Αυτό. Αυτό όμως που. Ήμουνα εντάξει εκεί και μετά τελειώνα. Τελείωσε. Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Χρήστο, για πες μας για σένα περαιτέρω, εκτός της δουλειάς, εκτός... Ναι, εκτός της δουλειάς συνεχίζω συνέχεια όσο μπορώ να γράφω, γιατί θέλω, δεν θέλω, μου βγαίνει. Και λοιπόν, σου βγαίνει καλά. Ναι, ελπίζω. Και από την άλλη ασχολούμαι και με τα κολλάζ. Κάνω κολλάζ. Mm. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, 2-3 χρόνια. Mm. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για μελλοντικά σχέδια, υπάρχει μια συλλογή ποιητική, η οποία μια και έχω να κάνω και με ζωγράφους εδώ πέρα και με λάτρεξη ζωγραφική. Λοιπόν, έχει ήδη δοθεί, έχει πάρει το δρόμο της έκδοση. Είναι ποιήματα, πεζά, μικρά και ποιήματα, τα οποία είναι εμπλουτισμένα με ζωγραφικές από φίλους μου και φίλες μου. Ωραία, είδες. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, μου άρεσε γιατί ανέκαθεν, δηλαδή όταν έβλεπα και παλιότερες εκδόσεις και παλιότερες δεκαετίες από πολύ σημαντικές στον χώρο της τέχνης συνεργασίες, ας πούμε ο Μόραλη με τον Ελίτη, για παράδειγμα. Έτσι. Ή ξέρω εγώ, η Βάσο Κατράκη έκανε με τον Γιάννη Ρίτσου. Αυτά όλα μου αρέσανε και επειδή τα έβλεπα σιγά σιγά να φθήνουνε, προσπάθεια να το ξανα. Από τη δικιά μου τη μεριά. Να το ζωντανέψω όσο μπορώ. Άρα θα εκδώσει ένα βιβλίο που θα έχει ζωγραφική και ποίημα. Αυτό που είπα εγώ με το ημερολόγιο. Είναι, είναι πολύ ωραία. Βέβαια. Θέλω όλα να πάνε καλά. Εντάξει.
Είναι πολύ ωραίο αυτό και μακάρι να σου πετύχει και βέβαια εννοείται ότι θα έρθει εδώ να το παρουσιάσουμε, εννοείται αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εγώ σε περιμένω κι αν είναι... Και εμείς τις παρουσιάσεις. Κάποια στιγμή, τέλος Μαρτίου, όχι τέλος Μαρτίου γιατί έχουμε μαζί, τέλος... εμείς έχουμε... Εμείς δεν είναι τέλος Μαρτίου, εμάς κάθε τέλος Μαρτίου είναι... Κάπου αρχές Μαρτίου θα δούμε, θα το δούμε ναι. Τώρα, γιατί έχω και εγώ πάρα πολλά. Ναι, εγώ απλά έχουμε επειδή... Έχουμε και την γκαλερί μας, ξεκινάει. Ναι, θα μας τέλος το πεις. Τέλος Φεβρουαρίου. Τέλος Φεβρουαρίου. Λοιπόν, εγώ επειδή κάθε τελευταία Τετάρτη κάνω την παρουσίαση που σου είπα, αν δεν έχω ή την τελευταία του Μαρτίου, αν είναι θα έρθεις να κάνουμε μία παρουσίαση για σένα, ή Μάρτιο ή Απρίλιο. Ευχαριστώ πάρα. Εντάξει, δες το εσύ, θα ανταλλάξουμε και τηλέφωνο και θα μου πεις ποια ημερομηνία σε ενδιαφέρει ώστε να το βάλω κι εγώ στο πρόγραμμά μου. Έγινε. Για να παρουσιάσουμε όλα σου τα βιβλία, καταλαβαίνεις, και να τα διαβάσουμε και να τα... ωραίο δαχτυλίδι φοράτε, κυρία Κατερίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, το κοιτάω εδώ και πάρα πολύ ώρα. Εσύ μου διάβασες ένα από το ανθολόγιο. Θες να μου διαβάσεις κάτι από την τελευταία παρουσίαση από αυτό το βιβλιαράκι που μου άρεσε? Από το δεν θέλω με το να περιτύλιγμα. Ανοίξω τα χαρτιά του φίλου μου. Από ό,τι κατάλαβες τον κρατάω για να τον παρουσιάσω. Είναι τα προηγούμενα της Αντριάννας. Τα ξέρουμε, τα έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα. Τις έχουμε κάνει μόνη της δικιά της εκπομπή εδώ πέρα. Τα έχουμε κάνει ναι, δύο φορές. Απλά τώρα θα κάνουμε να θυμηθούμε ποια είναι η Αντριάννα. Δεν θέλω να ανακαλύψουμε ακόμα τον Χρήστο, τον φιλάω για ιδιαίτερη έκπληξη. Εδώ να πούμε πάλι όμως ότι... Καλά θα μας πει, βέβαια θα μας πει ένα να ξέρουμε. Θα πούμε ένα από τα προηγούμενα, από το βιβλίο με το περιτύλιγμα που σου άρεσε πάρα πολύ και είναι το θεατράκι. Μπράβο, που μου ταιριάζει. Μιας που στις 14 Δευτέρου λέγω τα περισσότερα ψέματα, πιστεύω και από την Πρωτοπριλιά, οπότε ας πούμε λίγο το θεατράκι. Α, ταιριάζουν καλό και οι μάσκες. Κατάλαβες τι είπε, ότι λέμε έτσι, ψέματα έτσι, τα σ' αγαπώ, ε. Έτσι, δεν αρκούν. Ξέρεις, παίρνω ένα πελάτη σήμερα και ακούω ένα τραγούδι του Σφακιανάκη που έχει βγει τώρα. Εγώ δεν το ξέρω, τώρα το άκουσα στο πελάτη το τηλέφωνο. Τα πολλά τα σ' αγαπώ συνήθως είναι ψέματα, ε. Τα μεγάλα τα πολλά και τα μεγάλα σ' αγαπώ είναι ψέμα. Η σιωπή μπορεί να κρύβει και τα περισσότερα σ' αγαπώ κάποιες φορές. Έτσι. Α, σωστό αυτό. Ναι. Συμφωνώ, Αντρία. Λοιπόν, το θεατράκι. Άνθρωποι σαν μαριονέτες σε θέατρα βουβά. Κανένας δεν μιλάει. Ο χρόνος κυβερνά. Το νήμα το κρατάει η σκέψη θολή. Ο άνεμος φυσάει και παίρνει ό,τι βρει. Το ψέμα κουβαλάει ο κόσμος ο κενός. Την πλάνη ξεγελάει συνέχεια ο σκοπός. Η ζάλη άγγιξε τα πάντα, ακόμα και την τρέλα. Τα φύλλα έγιναν ξερά ακόμα και στα δέντρα. Τι να το κάνω που οι ρίζες είναι ακόμα ζωντανές. Αν δεν τις θρέψουμε με χώμα και νερό, θα γίνουν άψυχες κι αυτές. Το θεατράκι μας είναι από ξύλο. Βρε πώς περνάει ο καιρός. Τώρα που κρύφτηκε ο ίσκιος, πού θα κουμπίσει ο εαυτός. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Για πες μας και εσύ, όχι από αυτό εδώ, γιατί αυτό είναι το καλό. Το είδα εγώ ποιο είναι. Γιώργος Φρασακίδης, ζωγράφος του λαού. Θέλετε να σας πω ένα της ανθολογίας πάλι ή ένα από αυτά που έχω βάλει? Όχι, ένα από τα προηγούμενα τα δικά σου. Α, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε από πάλι. Να σου πω κάτι, αυτό είναι αφιέρωμα όμως σε κάποιον άνθρωπο, ε. Ναι, θα πούμε και γι' αυτό. Απλά το θέμα είναι τώρα... Παιδιά, έχει καλή δουλειά αυτός εδώ πέρα. Επειδή εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήταν πάρα πολύ μεροκαματιά είδες οι άνθρωποι και από τη μεριά του πατέρα μου δουλεύαν όλες τις λαϊκές αγορές. Ναι, ωραία, στη λαϊκή, μια χαρά. Το χρήμα ρέει στη λαϊκή, τι μου λες τώρα. Και αποφάσισα, ήθελα δεν ήθελα δηλαδή, από το πουθενά, λόγω του ότι και εγώ μεγάλωσα εκεί πέρα μέχρι στη λαϊκή, τέλος πάντων. Από το πουθενά ξαφνικά μου βγήκε όλη η ιστορία των λαϊκών αγορών μέσα από τα δικά μου τα μάτια και αποτυπώθηκε σε βιβλίο που λέγεται «Οι Λαϊκαγκίδες» και είναι το πρώτο στην Ελλάδα που έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Μπράβο, αγαπητέ μου. Λοιπόν, και θα ήθελα να πω έτσι, σαν αφιέρωμα, ας πούμε, μια και μου λέτε να πω και ένα από τα βιβλία, να πω ένα απόσπασμα μικρό. Αυτό είναι μια ποιητική σύνθεση που λέγεται «Οι Λαϊκαγκίδες». Είναι ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο ποίημα. Λοιπόν. Είναι ένα ποίημα μεγάλο ή είναι? Είναι ένα ποίημα μεγάλο. Είναι ποιητική σύνθεση που λέγεται «Οι Λαϊκαγκίδες». Λοιπόν, μια και μου λέτε ότι θέλετε από... Λοιπόν. Φορτηγά ατέλειωτα, του ρέντι το παζάρι, πάνε και έρχονται καρότσια και τελάρα. Το ίδιο χώρο αξιοπρεπής και το τομάρι. Απ' όλα έχει και τούτη εδώ η φάρα.
Γυναίκες σκέφτονται αν θα βγει και σήμερα τον ανδρών το μεροκάματο ή θα καταντήσει και αυτό μια χήμερα που θα χρηστεύει τόσο κάματο. Τέκνα που προσμένουν από, από του πατέρα το φαΐ και του ήρεμου ύπνου υποθητή φυγή που ξέχασε με το όνειρο να παίζει και να δηλώνει θεραμβευτικά παρόν το οικογενειακό τραπέζι. Κράμπες, μουδιάσματα, φθορά σωματική, νιάτα που γερνάνε με ταχύτητα μεγάλη, άγχος φορτικό και διαρκή, που λύνεται με επίμονη διαπάλη. Δάνεια, χρέη, τι να πρωτοδώσεις, απ' τη χασούρα ποτέ και εδώ δεν ευγαίνει, πώς την ηρεμία να μην λαβώσεις, αφού στην τσέπη τίποτα δεν μένει. Τα φύλλα πέφτουνε, έρχονται τα χιόνια και ύστερα στις τέντες να τα χελιδόνια. Μέρες, δεκαετίες, χρόνου πιόνια, σχέδια για έντιμη ζωή μέσα σε ξεφτυλισμένα χρόνια. Ωραίο αυτό το τελευταίο, αυτό το τελευταίο πρέπει να το κάνουμε σε ξεφτυλισμένα. Πώς το λέει, για έντιμη ζωή σε ξεφτυλισμένα χρόνια. Ναι, σχέδια για έντιμη ζωή μέσα σε ξεφτυλισμένα χρόνια. Μ' άρεσε αυτό. Αυτή είναι ωραίο. Ωραίο ρητό, ε. Ωραίο ρητό, αυτό το βάλω, ναι. Καλημέρα, σχέδια μέσα σε... Σχέδια για έντιμη ζωή μέσα σε ξεφτυλισμένα χρόνια. Πολύ μ' άρεσε αυτή η πρόταση. Αυτό βγήκε το 2014. Το 2013 ήταν το μελάδι του παρόντος ανάβουν του μέλλοντος καντήλια. Και τα δύο αυτά, 2013-2014, είναι από τις εκδόσεις Εντός. Και το 2015, επειδή έχω την τύχη να γνωρίζω έναν από τους τελευταίους εναπομείνοντες καλλιτέχνες που δράσανε και στην Εθνική Αντίσταση, τον Γιώργο Φαρσακίδη. Ο ζωγράφος του λαού, ε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτός ήταν αυτοδίδακτος. Και πραγματικά, παιδιά, καλά δεν θέλω να το κάψω τώρα, γιατί βλέπω ότι είναι πολύ ωραίο. Ναι. Είναι και ωραίο το βιβλίο, είναι και μέσα ζωγράφος. Έχω την Λευκό εξουσιοδότηση από τον ίδιο τον, ο οποίος ζει ακόμα και να είναι καλά στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχει πάρα πολλές ζωγραφιές, πάρα πολλές φωτογραφίες. Καλά, θα κάνουμε. Ας το ξεχωριστώ, μην μου το κάνεις. Και μου έδωσε Λευκό εξουσιοδότηση, πάρτα, κάντε ό,τι θέλει. Και εγώ του τα έκανα βιβλίο και ουσιαστικά αυτό είναι μια ποιητική βιογραφία. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραία δουλειά, το είδα αυτό το πράγμα. Και ζει ακόμα και ευτυχώς που ζει, γιατί μέσα από αυτόν εμπνεόμαστε και. Μπορούμε να το φέρουμε και εδώ ή μένει στην Κρήτη. Μένει εδώ ή μένει στην Κρήτη. Όχι στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη. Α, πού να τον φέρναμε εδώ πέρα, ναι, κάναμε μαζί την παρουσίαση. Είναι και μεγάλο αυτό, ναι. Αλλά σου λέει... Μια ζωή στην Αθήνα ήταν, απλά επειδή τον τελευταίο καιρό, λόγω του ότι έχει συγγενείς απάνω στη Θεσσαλονίκη, το προσέχουν αυτοί. Μπράβο όμως, έχεις κάνει πολύ ωραίες, σοβαρές δουλειές. Σου λέω, μου έχεις ξυπνήσει το... Ενδιαφέρον, ε. Πάρα πολύ. Αντριάννα, και εσύ ετοιμάζεις κάτι άλλο. Εκτός την αθολογία, θες να μας πεις άλλο ένα πείμα μέσα από την αθολογία? Θα σου πω πριν από αυτά, θέλω να πω ότι τώρα το 20 θα έχουμε ένα CD το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από 2 χρόνια. Είναι το CD με του... τη Μαγδαληνή? Όχι, είναι το CD του Γιώργου του Τάμογλου. 13 τραγούδια μέσα σε 2 χρόνια, τα οποία τα έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν. Το τελευταίο θα είναι έκπληξη, ετοιμάζεται. Γιώργος Παπαδόπουλος, καινούριος συνεργάτης, ο οποίος μουσική και ποίηση. Βασίλης Αβραμίδης, 2 τραγούδια, Ορίωνες. Πράγματα τα οποία ετοιμάζουμε πάνω στίχο και μουσική. Ένα τρίτο βιβλίο, το Σκοτεινό Βασίλειο. Δικό σου βιβλίο. Έρχεται. Εκτός από αυτό θέλω να πω ότι εδώ πέρα με το φίλο μας τον Χρήστο το Δημούλα, γιατί εγώ, ο Χάρης και ο Χρήστος είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Ο Θεοχάρης ο Παπαδόπουλος, ετοιμάζουμε καινούρια πράγματα τα οποία θα τα δείτε. Θα είναι κάτι ακριβώς με ποιήση, με δρόμενα, έχουμε γίνει μια παρέα, μια ομάδα. Οπότε όλο εκπλήξεις θα έχετε. Ωραία, αυτό το χρόνο. Ωραία, εδώ θα ερχόσαστε να μου τα παρουσιάζετε και να μου τα δείχνετε. Ξέρεις ότι εγώ σας αγαπάω και σας στηρίζω. Άρα θα τα βλέπουμε τη δουλειά, ναι. Και, έτσι να... και μέσα από το Λάξι... Λάξερι... Λάξερι... Art Club. Μεταξύ τώρα είπες... Δεν μπορείς να μου το κάνεις πιο εύκολο. Γιατί μου το κάνα, Λάξερι τι σημαίνει? Πολύ τέλεια. Πολύ τέλεια. Είπες και για τη φίλη τη Μαγδαληνή. Η Μαγδαληνή μας είναι τώρα λίγο εκτός Αθηνών. Το ξέρω. Αλλά δεν πάβει να την αγαπάμε και να την περιμένουμε. Εννοείται και την αγαπάμε και την περιμένουμε και τα χαιρετίσματά μας.
και ξέρω ότι και εκείνη γι' αυτό απομονώνεται, γιατί ετοιμάζει πράγματα που θα έρθει να μου τα δείξει. Το ξέρω, την αγάπη μου, να τη στείλω την αγάπη μου κιόλας πολύ 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 πολύ. Μαγδαληνή, μας αγαπάμε πάρα πολύ και το ξέρεις. Και έχεις την αγάπη μας και σε περιμένουμε. Ξέρω, αυτή κάτι θα κάνει εκεί που έχει κάτσει, κάτι θα ετοιμάζει. Ναι, ετοιμάζει και αυτή τα πράγματα. Λοιπόν, η ώρα πέρασε ευχάριστα. Πες μας ένα πείμα για να κλείσουμε πείμα. Δεν θέλω να μου πεις, Χρήστο, τα δικά σου από ό,τι κατάλαβες, για να μην σε κάψω, κατάλαβες. Σε θέλω τέλος Μαρτίου εδώ μόνο σου. Να έρθεις να παρουσιάσουμε τη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός και αν κρατάς την Αντριάννα για απαγγελία, να ξέρεις κάποιον. Αμέ, για ναι. Ό,τι θέλει. Εμείς είμαστε. Και εγώ θα απαγγείλω, γιατί βλέπω ότι ήταν ωραία. Ξέρεις τώρα, εγώ με το ψώνιο μου να απαγγείλω. Εννοείται. Και σε αγαπάμε και πολύ. Και εγώ σας αγαπάω. Θρυλικά πλοία. Καράβια θρύλη μακρινή, του ονείρου μου την άκρη. Σας πήρανε τα κύματα, σας έκρυψε το δάκρυ. Φάρο δεν αντικρίσατε, στεριά σε κάποιο χάρτη. Η θάλασσα σας κράτησε σαν μάνα στην αγκάλη. Αγάπες κρύψατε πολλές, σε σκέψεις στο σκοτάδι. Γοργόνες σας στολίζανε στο έρωτα την πλάνη. Τι κι αν δεν καταλήξατε κι εσείς σε ένα λιμάνι. Ο μύθος σας έγινε αφορμή να ταξιδέψουν κι άλλοι. Μπράβο. Είναι από την ανθολογία και στην ανθολογία στο Πολυσάρ σε περιμένουμε 7 η ώρα, εννοείται. Θα σου πω κάτι τώρα. Είναι δίπλα στο Αρσάκιο, το παλιό Αρσάκιο. Άκου αγάπη γλυκιά, σχολάω 6 ώρα. Έχω γίνει μαθήτρια βρεφονηπιοκόμος και πηγαίνω στο ΕΠΑΛ εδώ στον Άγιο Δημήτριο. Είναι η μέρα τέτοια και μετά καπάκι. Είπα, προσκάλεσα και την Κατερίνα αν θέλει να έρθει και εσείς αν θέλει. Είναι η Παναθηναϊκή Παγκόσμια Οργάνωση Γυναικών, που έχουμε και πολλούς καλλιτέχνες μέσα εκεί, γυναίκες είναι. Κάνουν ένα χορό εδώ στις γεύσεις του Διογέννη. Να το πω ότι η Παναθηναϊκή έχει το χορό της 14 του μήνα στις γεύσεις του Διογέννη. Είναι 20-25 ευρώ η πρόσκληση. Όποιος ενδιαφέρεται να απευθυνθεί σε μένα ή στην κυρία Καλιάνη, την τοπική πρόεδρος της Νέας Μύρνης της Παναθηναϊκής. Το λέω και αυτό να το ανακοινώσω σαν ανακοίνωση. Έτσι. Και είναι δηλαδή, και να θέλω, θα είμαι, σχολάω 6 ώρα, πάω ΕΠΑΛ, τελειώνω, τι ώρα θα τελειώσω, από και 9.30-10 και καπάκι θα πάω εκεί, κατάλαβες. Και εκεί θα πάω να φάω, νομίζω, και θα πάω, νομίζω ότι θα τα κλατάω. Γιατί Σάββατο πρωί. Τι άλλο θα κάνει, δεν μπορεί να μιλήσει. Όχι, δεν, γιατί πάθαμε. Σάββατο πρωί δουλεύω πάλι. Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή έχω πάλι δουλειά. Και είμαι. Εννοώ. Αν δεν είχα μάθημα, θα ερχόμουν. Γιατί θα σχόλαγα 6 ώρα, θα ερχόμουν μια ωρίτσα σε εσάς δύο και θα έφευγα. Μετά να πάω καπάκι εκεί. Αλλά έχω μάθημα. Εκεί όπου θα σε πετύχουμε, έτσι και αλλιώς τώρα ή μέσα στην πύλη ή με το Luxury Art Club που ετοιμάζουμε και για τα ένα υπέροχα πράγματα. Κάπου θα σε τσακώσουμε να έρθει. Καλά, ναι. Εγώ βλέπεις ότι όταν μπορώ. Βλέπεις ότι όταν μπορώ είμαι δίπλα σας. Εννοείται. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και ξέρεις ότι όλα τα παιδιά και δικούς σου φίλους και αυτά όλα να τα στηρίξουμε, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, μα αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Γι' αυτό γίνονται όλα. Κοίταξε να δεις, επιλογή μου ήταν. Για τους καλλιτέχνες, στηρίζουμε τους καλλιτέχνες. Επιλογή μου ήταν να κάνω αυτή τη στήλη για τους συγγραφείς και τους ποιητές, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που έχει αδικηθεί αρκετά. Με το να βγει το ίντερνετ, τα Facebook και όλα αυτά. Βέβαια, βοηθήσανε και αυτά λίγο. Εντάξει, γιατί θυμάμαι το 15 που έκανα εκπομπή, είχε έρθει ο κύριος Παπούλιας και ήταν από τους πρώτους που είχε φτιάξει μια ομάδα στο Facebook με ποιητές και δεν υπήρχανε. Ολυμπία, καλά που βγήκε το Facebook, γιατί δεν διαβάζουνε σαν βιβλίο. Μπράβο, νόμος που είναι το επάγγελμά μου, δεν διαβάζανε ποιήση. Ναι. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω. Που έγινε και αυτό. Αν μη τι άλλο, μέσα από εκεί άρχισε να διαφημίζει. Αυτό θέλω να πω. Και ότι από το 15 μέσα 5 χρόνια τώρα, πόσες ομάδες φτιαχτήκανε. Αυτό λέγαμε και με το Θεοχάρη όταν είχε έρθει. Βέβαια με το Θεοχάρη είχαμε πει ότι θα κάναμε μια. Κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζαμε μαζί, αλλά δεν τα κατάφερε ο Θεοχάρης, δεν ξέρω. Εντάξει. Μα έχει και πολλές υποχρεώσεις γι' αυτό. Ναι, το ξέρω, τρέχει και εκείνος, αλλά μου είχε πει ότι εκείνη, δηλαδή αυτή την Τετάρτη θα προσπαθούσε να κάνουμε κάτι, αλλά δεν τα κατάφερε, δεν πειράζει. Στο μέλλον. Κάπου παρακάτω.
Ναι, εγώ λέω και τις πικρίες μου. Ανοιχτά, τις λέω τις πικρίες. Άνθρωποι είμαστε, εγώ. Ακόμα και αν κάποιες συνεργασίες δεν προχωράνε, κάτι παρακάτω, εγώ δεν κλείνω πόρτες ποτέ. Να το ξέρεις. Λοιπόν, να σταθούμε και σε αυτό που είπε η αστρολόγος, που είπε ότι από τις 17 Φεβρουαρίου μέχρι τις 10 Μαρτίου, επειδή είναι ανάδρομος ο Δερμής. Ας πω, εγώ ξέρεις, έχω ένα κόλλημα με τα αστρολογικά, δεν τα πάω. Αλλά εντάξει, τώρα σε γενικές γραμμές κάποια πράγματα συμπίπτω. Σε αυτό δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι είμαι και τελείως εκτός. Λοιπόν. Κοίταξε να δεις. Μην μιλήσουμε τώρα για τους Σταύρους και σκονανέ, τους άντρες Σταύρους. Την προηγούμενη φορά πιστεύω ότι το ανέλησες πλήρως για τους Σταύρους. Δεν τα είπα σωστά. Συγγνώμη, για τους Σταύρους, τι είπατε ρε παιδιά, είπατε ότι για κάποιες συνεργασίες που κλείνουνε. Τι να κάνουμε τώρα, όταν κλείνουνε. Κοίτα, είναι συμφεροντολόγοι οι Σταύροι λιγάκι-λιγάκι, και περνάει η αγάπη από το στομάχι, οι άντρες ειδικά. Δεν έχουμε άντρες άλλο γυναίκες, άλλο. Σταύρους, έχουμε γενικά έχουμε. Εγώ σου Σταύρους. Λέω για τους Σταύρους, τους άντρες. Για τους Σταύρους, τους γυναίκες. Έχουμε πολλά ζώδια. Όχι, εγώ άλλο πήγα να πω τώρα. Ναι, άλλο. Ήθελα να πω ότι όλα τα ζώδια, ίσως από αυτός ο μήνας εσάς λέει, είναι κάνετε καινούργια πράγματα που πετυχαίνουν. Αλλά λέει ότι επειδή είναι ανάδρομος ο Ερμής, ό,τι σκεφτόμαστε και ό,τι οργανώνουμε, να μην το τελειώνουμε, γιατί είναι λέει μια θολούρα, μια. Ξέρεις, μπορεί να αποτύχουμε. Εντάξει. Κάτι τέτοιο. Σε επαγγελματικό επίπεδο, εγώ δεν κλείνω ποτέ πόρτες. Γιατί, και δεν λέω ποτέ, ποτέ, γιατί. Πάντα, κάπου παρακάτω, δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι θα αυτό γίνει. Αυτό το είπαμε, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να κλείνεις πόρτες, όντως έτσι είναι. Πρέπει, όχι, δηλαδή, είναι ανώφελο, μα, και η κακία είναι ανώφελη, έτσι, με αυτή λέτε. Την πικρία. Είναι ανώφελο. Δεν βγαίνει σε κάτι. Ναι, καλύτερα να. Να πεις αυτό που έχεις να πεις στον άλλον καθαρά και να τελειώνει. Και... Ναι. Το καλύτερο είναι και μια πόρτα μου τα άμα κλείσει, ανοίγεις 5-6 μετά. Έτσι, εγώ πράγμα. Έτσι τα βλέπω. Και εγώ έτσι αφήνουμε τα βλέπω, αλλά καμιά φορά κολλάμε. Δηλαδή, εντάξει τα επαγγελματικά που λέμε τώρα, αλλά για σκέψου ένα συναισθηματικό. Εγώ, ας πούμε, για να ξεπεράσω κάτι που με πλήγωσε, πέρασε καιρός. Δεν βλέπουμε την αλήθεια όταν είμαστε ερωτευμένοι, έτσι δεν είναι. Εγώ είναι δηλαδή, ελεύθερη. Όταν έχω ερωτευτεί, έχω δει και τώρα που τα σκέφτομαι, λέω ότι μαλάκας ήμουν. Δηλαδή, βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο, τι χάζει. Ή βλέπω αυτό το άτομο που γούσταρα το και λέω, τι μάλλον. Χτυπάω το κεφάλι μου. Παιδιά, άλλο επαγγελματικά, άλλο. Αυτό σου λέω, ναι. Στα προσωπικά μας, άσχετα ακόμα και να συνεπάρχουμε με κάποιους, σε προσωπικό επίπεδο. Άλλο είναι το προσωπικό, άλλο είναι το τυφλωνόμαστε, ρε παιδί μου, κατάλαβες, και μετά τα σκέφτεσαι και λες, πω, τι έκανα. Κοίτα, Ολυμπία, εγώ επειδή είμαι και λίγο παρθένος μοροσκόπο λέων, πιστεύω ότι μια γυναίκα με αξιοπρέπεια, ακόμα και ερωτευμένη να είναι οτιδήποτε, πρέπει τη μύτη της να την έχει εκεί πέρα, να κρατάει την αξιοπρέπειά της στο επίπεδό της, δεν με θες, θα βρω έξι. Τέλος. Δεν με θες εσύ μία, δεν σε θέλω. Ακριβώς, θα βρω έξι που με θέλουν και ξέρουν την αλλά, αξία μου. Ξέρεις ποιο είναι το δυνηρό, εγώ αυτό το είχα περάσει. Το είπατε από τα επαγγελματικά. Το 2010 το είχα περάσει αυτό. Όμως τα επαγγελματικά τώρα. Δηλαδή, δεν σε θέλω ναι μεν, αλλά έρχονταν κάτω από το σπίτι και μου έλεγε, καταλαβες. Δηλαδή, μου είχε και έτσι και έτσι. Αυτό είναι πιο χειρότερο, αυτό είναι πιο τρέλα. Δηλαδή, ναι μεν, δεν σε θέλω, θέλω να έχω και ξέρω εγώ. Αλλά να έρχομαι κάτω από το σπίτι σου να κλαίω, να σου λέω έλα εδώ, να σου λέω κάνε μου εκείνο, κάνε μου τ' άλλο, κάνε μου τ' άλλο, κάνε μου τ' άλλο, αλλά δεν σε θέλω. Καταλαβαίνεις, δεν θέλω να έχουμε σχέση. Δεν είναι σωστό. Αυτό είναι άρρωστο. Εγώ το πέρασα αυτό όμως και το πέρασα με έναν άντρα 20 χρόνια μεγαλύτερό μου, που μου έλεγε ότι θα τον κερατώσω. Εν τέλει πήγε με μια της ηλικίας του που είχε πολλά λεφτά. Αυτά είμαι. Και μετά γύρισε και μου είπε, έλα να σε έχω και να τη τα τρώμε αυτήν μαζί. Έλα να σε πάρω στην Κρήτη, να σε βάλω να δουλεύεις. Όχι, τα λέω, κάποια στιγμή πρέπει να ακουστούμε. Είναι όπερα δηλαδή, συγγνώμη, είπαμε. Γιατί, οι αλήθειες πρέπει να ακούγονται. Όχι. Έλα μετά λέει, να σε έχω να δουλεύεις εκεί, ξέρω εγώ. Και να την κοροϊδεύει τη γυναίκα, και μια γλυκιά γυναίκα, εντάξει, ένας φοβερός άνθρωπος. Εγώ δηλαδή, και να ήμουν καριολίτσα στην ψυχή, πες,
Μόνο που είδα αυτή το γλυκό άνθρωπο δεν θα το έκανα ποτέ. Πώς να σου το πω, δεν θα την έφερνα. Ήταν γλυκιά. Ολυμπία μου. Υπάρχουν παντού όρια και υπάρχει ηθική. Αυτό, όταν ο άνθρωπος είναι ανήθικος, είναι σε όλα. Σε όλα είναι ανήθικος και λυπάμαι αυτή τη γυναίκα είμαι γιατί... Ολυμπία μου, επειδή έχουμε, παρουσιάζουμε δύο ποιητές σήμερα, την Αναστασία την Πελεκάνου και τον Χρήστο τον Κατρούτσο στην πύλη, στις 9.30 ώρα. Θες να μας ρωτήσεις κάτι άλλο, γιατί εμείς μείνουν οι ποιητές έτσι. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, θέλουν τα παιδιά να κλείσουμε και έχετε δίκιο γιατί ξεπεράσαμε την ώρα. Είμαστε ακριβώς 8 και... 8 ακριβώς είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε, άρα μην μου βιάζεσαι. Λοιπόν, αλλά έχεις δίκιο γιατί πλατιάσαμε. Όχι, ίσα χαρά μας, αν δεν είχαμε δουλειά. Ναι, όχι εντάξει, μιλάμε και είμαστε ανοιχτοί και τα λέμε όλα και δεν θέλω να πω εγώ να σου πω κάτι πιο πολύ τώρα, θα διάβαζα τη... Αλλά θέλω να τον παρουσιάσω τέλος Μαρτίου, ή Μάρτιο ή Απρίλιο, ή θα μου πεις. Κάτσε, η τέλος Μαρτίου θα είναι μάλλον η τελευταία Τετάρτη πάλι που θα έχετε πύλη μετά. Ε, θα είναι ωραία. Να το δούμε, να το δούμε. Να. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Θα σχολιάσω και εγώ τι θα κάνουμε μετά αρχές Μαρτίου. Βέβαια, πες μου. Λοιπόν, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία καταξιωμένη φίλη. Κυρία, ναι, μου το πες. Η οποία είναι... τεχνοκράτης και καλλιτέχνης μαζί. Mm-hmm. Έχει suspense, δεν θα σας αποκαλύψω ποια είναι, θα το δείτε τότε. Και έχουμε και μία γκαλερί η οποία αρχίζει αρχές Μαρτίου. Αρχές, τέλος Φεβρουαρίου ξεκινάει, πού είναι η γκαλερί για να πούμε στον κόσμο. Η γκαλερί είναι στο Χαλάνδρι. Στο Χαλάνδρι. Στην Πλατεία Δούρου κοντά. Πλατεία Δούρου κοντά. Εγώ την άλλη Τετάρτη δεν θα κάνω εκπομπή λόγω γενεθλίων. Την παραπάνω. Χρόνια σπουλά να τα χιλιάσεις. Ευχαριστώ πολύ πολύ, να είστε καλά. Την επόμενη Τετάρτη θα παρουσιάσω το Χρήστο, έναν συγγραφέα, και θα ξανακάνω αναφορά τότε, θα μου στείλεις πάλι σε ένα μήνυμα. Δεν θα έχει τώρα τα εγγένεια, θα τα έχει σε κανένα μήνα όταν θα είμαστε έτοιμοι. Α, ξεκινάει και ανοίγει από αρχές Φεβρουαρίου. Ξεκινάει και ανοίγει αρχές Μαρτίου. Ναι, Μαρτίου, ναι. Θα γίνουν τα εγγένεια λίγο αργότερα, για να γίνουν και πιο όμορφα τα εγγένεια, γιατί θέλουμε, ας πούμε, να είναι πιο οργανωμένοι. Πολύ όμορφα. Ωραίες δουλειές ακούγονται, ωραία πράγματα ακούγονται. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μου. Ευχαριστώ παιδιά για όλα. Ξαναθυμίζουμε στην πύλη που γίνεται η παρουσία. Κεραμικού 82, πύλη 82. Σε έναν υπέροχο όρο του Αλμπέρτο Μανάσε που μας τον παρηχώρησε. Για το αρθολόγιο. Όχι, για το αρθολόγιο, για την πύλη τώρα. Για την πύλη. Το αρθολόγιο είναι Polish Art. Polish Art. Την Παρασκευή 14 Δευτέρου στις 7 η ώρα. 19 ποιητές. Με αυτό κλείνουμε. Σας αγαπάμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για όλα. Εμείς ευχαριστούμε, Ολυμπία μου. Αγαπημένη μου φίλη, μια Τετάρτη ήρθε στο τέλος της. Να υπενθυμίσω για τη θεατρική ομάδα του Παλιού Φαλήρου. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο κινητό μου 697-85-91-110 και θα σας φέρω σε επαφή με τους υπεύθυνους. Γιατί να μην δίνουμε τα τηλέφωνα δημόσια γι' αυτό, υπάρχει μια διάκριση. Τι άλλο ήθελα να θυμίσω. Σταμάτησε το μυαλό μου, δεν έχω κάτι άλλο. Όσοι θέλουν να ακούσουν το τηλέφωνο θα το ακούσουν πάντως. Αυτό είναι σίγουρο. Το βλέπουν και στο, και στο έτσι, Facebook. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Φιλάκια πολλά από εμάς. Γεια σας. Μην μιλάτε, παιδιά.